Αγαπητοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ψάλλουμε όλοι μαζί το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατή. Συγκεντρωθήκαμε και πάλι εδώ για να καλύψουμε τις πνευματικές μας ανησυχίες και να γευτούμε καρπούς προόδου στη τόσο δύσκολη και απαιτητική εποχή μας. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε ως ομιλητή στη Σχολή Γονέων της Ενορίας μας τον Ερεσιχολογιότατο Πατέρα Σκυριανό Καρπατίου, ψυχολόγο, ψυχίατρο και κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Παρακαλώ τον πατέρα Σκυριανό να ανέβει στο βήμα να μας αναπτύξει το πολύ ενδιαφέρον του θέμα οικογένεια και διασκέδαση των παιδιών. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη. Ο Αναστάσιμος χαιρετισμός είναι το μήνυμα εκείνο το οποίο η Εκκλησία μας δίνει κατ' εξοχήν την περίοδο αυτή, το μήνυμα της ελπίδας, της προοπτικής για την αιωνιότητα, το μήνυμα εκείνο το οποίο δίνει νόημα και περιεχόμενο ζωή σε όλους μας. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξω σήμερα αφορά την οικογένεια και την εν γέννη ψυχαγωγία, κυρίως την ψυχαγωγία των παιδιών μας, ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, διότι όπως όλοι σας γνωρίζετε, η οικογένεια αποτελεί τον πυρήνα στον οποίο διαμορφώνεται η προσωπικότητα των παιδιών και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται εκείνες οι βασικές προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες θα μορφωθεί, θα καλλιεργηθεί και θα αναπτυχθεί στη συνέχεια η ψυχοσύνθεση του παιδιού μας. Τι είναι η οικογένεια? Εάν θα ανατρέξουμε στα Ιερά Κείμενα της Αγίας Γραφής, εάν θα πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί θα δούμε ότι μετά από την έκπτωση του ανθρώπου και την έξωσή του από τον Παράδεισο, στο τέταρτο κεφάλαιο της Γενέσεως, δηλαδή ευθύς αμέσως, όσο ο άνθρωπος βγαίνει από τον Παράδεισο, υπάρχει η εξής αποστροφή του συγγραφέα της Πεντατεύχου, του Μωυσέα, ο οποίος λέει το εξής χαρακτηριστικό: Αδάμ, έχω την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα, έτεκε τον ιόν αυτής, τον πρωτότοπο. Έτσι, έχουμε το αρχέτυπο της οικογένειας. Το αρχέτυπο του γάμου και το αρχέτυπο της οικογένειας. Βλέπετε τρία βασικά ρήματα. Έγνω, Αδάμ έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού, συλλαβούσα η γυνή, δεύτερο ρήμα, έτεκε τον ιόν αυτής, τον πρωτότοπο. Τρία ρήματα, και πάνω σε αυτά στηρίζεται πράγματι η μορφή και η δομή της οικογένειας, όπως στη συνέχεια αυτή τη γνωρίζουμε μέσα στην ιστορία, γιατί η οικογένεια είναι πράγματι ένα παγκόσμιο και διαχρονικό γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο δυστυχώς σήμερα στις ημέρες μας προσπαθούν ορισμένοι να το διαβρώσουν. Και μάλιστα οι λεγόμενες μονογονεϊκές οικογένειες
είναι ένα βασικό σημείο αναφοράς για την διάβρωση την οποία, η οποία επιχειρείται αναφορικά προς το θέμα της οικογένειας. Έχουμε λοιπόν τον βασικό όρο και πυρήνα, ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά. Και μέσα σε αυτόν τον χώρο αναπτύσσεται πράγματι το παιδί, αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια η οποία αποτελεί σύμφωνα με, τα οποία, με αυτά τα οποία γνωρίζουμε και από την σύγχρονη ακριβώς ακόμη επιστήμη ότι είναι το φυτώριο στο οποίο μπορεί πράγματι να ανθίσει ο νέος άνθρωπος και να αποδώσει τους καρπούς εκείνους τους οποίους ο καθένας μας επιθυμεί. Έτσι λοιπόν, μέσα από την οικογένεια θα δούμε να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται ο άνθρωπος, να προοδεύει, να παίρνει τα βασικά του εφόδια και να ξεκινάει τη ζωή του. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση για να δείτε το πόσο σημαντικά είναι τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην σχέση των συζύγων αναφορικά προς την καλλιέργεια των παιδιών, την πνευματική και ψυχολογική τους μόρφωση και καλλιέργεια. Υπάρχει μια κατάσταση, θα λέγαμε, η οποία περιγράφεται στα πλαίσια μιας ενδεχόμενης ψυχοπαθολογίας και η οποία χαρακτηρίζεται ως διπλός δεσμός του Μπάτεζον. Ένας ερευνητής λοιπόν, ο οποίος ονομαζόταν Μπάτεζον, διεπίστωσε μέσα από την έρευνα την οποία είχε κάνει πλέον εμπειρικά, πρακτικά, κάτι το οποίο καθένας μπορεί να το γνωρίζει, να το αντιλαμβάνεται και να το υποψιάζεται, διεπίστωσε το εξής, ότι έχουμε αυξημένα κρούσματα προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά τα οποία μέσα από μία οικογένεια παίρνουν, λαμβάνουν διαφορετικά μηνύματα ή από τον ένα ή από τον άλλον σύζυγο. Άλλα να λέει ο πατέρας, άλλα να λέει η μητέρα, να διαφωνούν και κατά αυτόν τον τρόπο να διασπούν την ενότητα, την ψυχική του παιδιού. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε να συστήσουμε και να πούμε το εξής πάρα πολύ απλό, ότι είναι καλύτερα να συμβουλεύει κανείς τα παιδιά λανθασμένα παρά να τα συμβουλεύει ο ένας με τον ένα και ο άλλος με τον διαφορετικό τρόπο. Γιατί κάποτε το παιδί θα βρει την πορεία του και κάποτε θα υπάρξει η δυνατότητα μιας σύγκλησης. Όμως, οι τραυματικές εμπειρίες οι οποίες θα αποτυπωθούν στον ψυχισμό του παιδιού από την διάσταση των γνωμών και της απόψεως του ενός και του άλλου θα παραμένουν ως στίγμα μέχρι τέλους της ζωής του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ενότητα η ψυχική είναι ένα βασικό στοιχείο, ένα μέγεθος εκπληκτικό πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η ψυχική οριμότητα του νέου ανθρώπου. Λέγει η Αγία Γραφή, όταν ο Θεός δημιούργησε τον πρωτόπλαστο και στη συνέχεια την διαχώρισε, θα λέγαμε, τα φύλλα, λέγει ότι όταν ο Αδάμ ξύπνησε από την έκπληξη εκείνη της δημιουργίας του δευτέρου ανθρώπου της Εύας, τούτον είναι ο στούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Και επίσης ο Θεός είπε αυτό το οποίο καταγράφεται στο Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και που επαναλαμβάνεται στο μυστήριο του γάμου και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Με άλλα λόγια, το παιδί θέλει, βλέπει και αποδέχεται και αυτή η απέτηση είναι γραμμένη μέσα στον ψυχικό του κώδικα, μέσα θα λέγαμε στο γενετικό του υλικό το ψυχικό. Απαιτεί λοιπόν όντως να αποτελούν μια ενότητα πάνω στην οποία θα στηρίξει τη ζωή του και την προοπτική του. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση για να δείτε πόσο σοφά τα καταγράφει, σύμφωνα βέβαια με το κοσμοείδωλο της εποχής και με τις αντιλήψεις, η Παλαιά Διαθήκη, η Αγία Γραφή, τα πράγματα σε μια εποχή κατά την οποία τα ιερά αυτά κείμενα
βάλλονται από πολλούς και ποικίλους. Υπάρχει λοιπόν έρευνα μέσα στην οποία διαπιστώθη το εξής, ότι γνωρίζετε όλοι σας για την πρακτική, δεν την αξιολογώ αυτή τη στιγμή, απλά το αναφέρω ως γεγονός, για την πρακτική των μεταμοσχεύσεων. Και γνωρίζετε ότι για να γίνει μια μεταμόσχευση σε παραδείγμα την Ευρώ, θα πρέπει να υπάρχει η λεγόμενη ιστοσυμβατότητα, δηλαδή ο ιστός αυτού ο οποίος δίνει τον εφρό να ταιριάζει με τον ιστό του άλλου ο οποίος παίρνει τον εφρό ή το οποιοδήποτε άλλο όργανο. Έτσι λοιπόν έχει αποδειχθεί το εξής, ότι ανεξαρτήτως της ιστοσυμβατότητας, προσέξτε το, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, η συζυγική, η ζωή μέσα στον γάμο μετά από ορισμένα χρόνια δημιουργεί πολύ περισσότερες αυξημένες πιθανότητες ένα μόσχευμα φεύγοντας από τον ένα σύζυγο να πάει στον άλλο σύζυγο, να κρατηθεί από τον άλλο σύζυγο, έστω και αν δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο μας τονίζει η Γραφή, ότι και έσονται οι δύο η σαν καμία και οι δύο θα είναι ένα πράγμα, γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού, μέσα λοιπόν από αυτήν την εντολή, από αυτόν τον νόμο και τον κανόνα λειτουργεί η φύση απαραβίαστα μέσα στους αιώνες. Και ερχόμαστε μέσα από αυτήν την επιστημονική σήμερα εξέλιξη να διαπιστώσουμε με απόλυτη ακρίβεια ότι ο Λόγος του Θεού πράγματι είναι ακατάλητος. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θεμέλιο της ενότητας, ζητάμε να οικοδομηθεί ο ψυχισμός των παιδιών μας. Και επειδή ο χώρος της οικογένειας είναι ιδιαίτερα ιερός, αλλά περνάει ανάλογα με τις κοινωνικο-οικονομικές και άλλες, εν πάση περιπτώσει, συνθήκες διακυμάνσης, θα πρέπει να δούμε το πώς το παιδί μπαίνει μέσα σε αυτόν τον χώρο της οικογένειας και ποιοι είναι οι όροι γύρω από τους οποίους, μέσα μάλλον στους οποίους, θα πρέπει να τοποθετηθεί καθεαυτό για την πρόοδό του, για την ευτυχία του και την ανάπτυξή του. Ξέρετε ότι οι προηγούμενες γενιές από μας είχαν μια διαφορετική οικογενειακή δομή. Με άλλα λόγια, μέσα στον ίδιο χώρο των οικογενειακών βλέπουμε τον παππού και τη γιαγιά, βλέπουμε τον πατέρα και τη μητέρα, βλέπουμε τα παιδιά. Τρεις δηλαδή γενιές. Η μια γενιά να παραδίδει τη σκητάλη, η δεύτερη γενιά να είναι στην ενεργό δράση και η τρίτη γενιά, η γενιά των παιδιών ή των εγγόνων, να βρίσκεται μέσα στον δρόμο της προετοιμασίας. Ο κάθε ένας από αυτούς, η κάθε μια γενιά, ενοποιημένη μέσα σε μια κοινή, θα λέγαμε, οικογενειακή πορεία. Ο παππούς και η γιαγιά θα έδιδαν όλη την εμπειρία τους και όλα εκείνα τα αγαθά εφόδια στα παιδιά τους και κυρίως στα εγγόνια τους. Ο γονιός με την ενεργό του δράση θα αποτελούσε και αποτελεί πάντοτε, ο πατέρας και η μητέρα, υποδείγματα και πρόσωπο αναφοράς, και με βάση λοιπόν την πρώτη γενιά των παππούδων, την δεύτερη γενιά των γονιών, αναπτύσσεται μια τρίτη γενιά και μορφώνονται χαρακτήρες και μορφώνονται προσωπικότητες μέσα στην ζωή και μέσα στην ιστορία, μέσα στην ιστορία του κόσμου. Αλλά τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν. Εδώ θα ήθελα να τονίσω το πολύ χαρακτηριστικό, γιατί έχει σχέση και με το δεύτερο σκέλος της ομιλίας, ότι το παιδί είχε μια δυνατότητα να συνομιλήσει με έναν άνθρωπο. Με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την υπομονή σε σχέση με τον πατέρα ή τη μητέρα που, όπως σας είπα, βρίσκονταν και βρίσκονται πάντοτε στην ενεργό δράση, να συνομιλήσει με το παιδί, να καθίσει μαζί του, να το ποδηγετήσει, να του μορφώσει τη φαντασία του. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό, διότι το παραμύθι, το οποίο έλεγε ο παππούς και η γιαγιά, είναι ένα βασικό στοιχείο διαμόρφωσης του ψυχισμού του κάθε ανθρώπου. Αυτό μάλιστα θα το δούμε στη συνέχεια σε σύγκριση με τα συμβαίνοντα αυτό το καιρό.
στη σημερινή οικογένεια. Μια οικογένεια η οποία αποκόπτεται από την προηγούμενη γενιά και επειδή αποκόπτεται από την προηγούμενη γενιά δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην επόμενη γενιά. Έτσι λοιπόν το παιδί μέσα σε αυτήν την τρισύνθετη, την τριαδική δομή της οικογένειας, της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης γενιάς, δημιουργούσε τις βασικές σταθερές για να αναπτυχθεί. Η διασκέδασή του ήταν βεβαίως η παρουσία των μεγάλων από τους οποίους αντλούσε όλη εκείνη την εμπειρία με τον τρόπο που αυτοί γνώριζαν να αποθέτουν μέσα στην καρδιά του παιδιού. Ας έρθουμε όμως την σημερινή πραγματικότητα, σε μια πραγματικότητα η οποία είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, δυσχερής, σε σύγκριση με όλες εκείνες τις δομές που στο προσεχέ, στο άμεσο παρελθόν γνωρίσαμε και εμείς και κυρίως οι γονείς μας. Έτσι σήμερα οι συνθήκες οι κοινωνικές δεν επιτρέπουν πολλές φορές την συμβίωση. Αλλά όχι μόνο αυτό, παρεμβαίνουν διάφορες νοοτροπίες και οι νοοτροπίες αυτές δημιουργούν χάσματα, ριζικά μεταξύ της γενιάς των παππούδων και της δεύτερης γενιάς. Χάσματα τα οποία στη συνέχεια αντανακλούν στα παιδιά. Και ας πάμε στο επόμενο βήμα. Όταν δεν υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα απασχολήσει το παιδί και θα του δώσει τις βασικές εκείνες δυνατότητες της ανάπτυξής του, της ψυχολογικής και της αγωγής του, της ψυχαγωγίας του, όπως λέμε, τι θα γίνει? Το παιδί δεν μπορεί, δεν πρέπει να ψυχαγωγηθεί? Δεν είναι έμφυτο μέσα στην φύση του αυτό το να υπάρξει μια δυνατότητα να βγει προς τα έξω, να ανοίξει τον εαυτό του στο παιχνίδι, στη χαρά, στο τραγούδι, σε έναν άλλο κόσμο, πέρα από τον βλεπόμενο κόσμο? Και τότε τι θα γίνει? Ας κάνουμε εδώ μία μικρή εισαγωγική παρατήρηση για το δεύτερο πλέον μέρος της εισηγήσεώς. Σας μίλησα προηγουμένως και σας είπα για τον ρόλο της οικογένειας στη μορφή την οποία εμείς γνωρίσαμε, για τον ρόλο της στην ψυχαγωγία του παιδιού. Υπάρχουν λοιπόν δύο όροι για να χαρακτηρίσουμε αυτό το οποίο, με το οποίο ο άνθρωπος ψυχαγωγείται. Είναι ο όρος ψυχαγωγία και ο όρος διασκέδαση. Τι σημαίνει ψυχαγωγία? Ψυχαγωγία σημαίνει ότι άγω, ότι οδηγώ την ψυχή. Έτσι. Ψυχαγωγώ. Οδηγώ λοιπόν την ψυχή. Και όταν οδηγεί κανείς την ψυχή, σημαίνει ότι την οδηγεί σε χώρους οι οποίοι έχουν τον χαρακτήρα της απόλαυσης, έχουν το χαρακτήρα της χαράς, έχουν το χαρακτήρα της άνεσης και ούτω καθεξής. Αλλά μια διαφορά, ότι η ψυχαγωγία έχει από την φύση της ενοποιό χαρακτήρα, ενώνει τις δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου, ενώνει τον άνθρωπο και τον ενοποιεί με τον συνάνθρωπο. Όταν βγει λοιπόν το παιδί να παίξει με τον φίλο του, όταν δημιουργήσει ομάδα και εκεί μέσα διαλεχθεί με τους ομιλίκους του. Διαλεχθεί με τους ομιλίκους του. Αντιλαμβάνεστε ότι καλλιεργείται αυτό το κοινωνικό στοιχείο μέσα στον άνθρωπο και ποιος από μας δεν θέλει τα παιδιά μας να είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και να βρίσκονται σε μια άμεση σχέση, σχέση αγάπης και συνεργασίας με όλους, αγάπης και συνεργασίας με τους φίλους τους. Αυτό
και νομίζω πάρα πολύ σωστά από όλο τον κόσμο, καταγράφεται ως όρος ψυχικής υγείας εκ μέρους των παιδιών. Μάλιστα, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται να ζητήσουν την γνώμη και να πούν ότι το παιδί μου δεν παίζει, ή το παιδί μου δεν έχει πολλούς φίλους, ή το παιδί μου έχει μια τάση εσωστρέφειας. Πολλές φορές είναι φαινόμενα τα οποία εντάσσονται στις ψυχολογικά εξελίξιμες μορφές του κάθε ανθρώπου. Στην περίοδο παραδείγματι της εφηβείας του, ένα παιδί θα ζήσει την φυσιολογική του εσωστρέφεια. Θα ζήσει την ονειροπόλησή του, την οποία δεν μπορεί να κάνει παρά αφού είναι κλεισμένο, θα λέγαμε, μέσα στο ταμείο του, μέσα στο δικό του χώρο, στο δικό του δωμάτιο. Είναι λοιπόν μορφές ψυχικής εξέλιξης, οι οποίες μέχρι σε ενός σημείου είναι αποδεκτές. Έτσι λοιπόν, άγει την ψυχή αυτή η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των νέων ανθρώπων. Σε αντίθεση όμως προς αυτό, υπάρχει και ένας άλλος όρος, ο λόγος διασκέδαση. Από το ρήμα σκεδάνιμη, που σημαίνει τι? Το σκεδάνιμη σημαίνει ότι διασπώνει και έρχονται τα μηνύματα. Έρχονται οι προκλήσεις. Έρχεται ένας άλλος τρόπος ζωής, τις περισσότερες φορές αντίθετος τρόπος ζωής, για να δώσει στα παιδιά κατευθύνσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά κατεύθυνση ψυχαγωγίας είναι, αλλά κατεύθυνση προς την διάσπαση, προς την διασκέδαση. Τρία λοιπόν σημεία θα ήθελα να τονίσω κυρίως και κατεξοχής στην αγάπη σας, τα πλέον θα έλεγα επίκαιρα στη σημερινή μας εποχή. Το ένα σημείο είναι η διασκέδαση, η οποία λειτουργεί μέσα από τα μουσικά ακουστικά ερεθίσματα. Δεύτερο, η διασκέδαση, η οποία προάγεται μέσα από τον έντυπο, μέσα από τα έντυπα υλικά. Και τρίτον, η διασκέδαση, η οποία προάγεται μέσα από τις εικόνες, κυρίως και κατ' εξοχή τις κινούμενες, δηλαδή μέσα από την τηλεόραση και μέσα από τα computers ή το ίντερνετ, ανάλογα βέβαια την χρήση την οποία θα κάνει ο καθένας του ενός ή του άλλου. Ας ξεκινήσω όμως από την πρώτη περίπτωση, από την περίπτωση των ανθρώπων, των παιδιών εκείνων, πράγματι παραδίδονται σε μια μορφή ακουστικών ερεθισμάτων, τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Για πολλοί έχουν μιλήσει ότι μέσα από αυτά τα μουσικά, από αυτές τις ενότητες τις μουσικές, οι οποίες... Θα φωνάξω δυνατότερα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτές οι μουσικές δυνατότητες, τις οποίες δίνονται σήμερα στα παιδιά με τις γνωστές μουσικές, τις pop, τις heavy metal και ούτω καθεξής, πρέπει να γνωρίζετε καταρχήν ότι προέρχονται από διασκευή πρωτογονικών ρυθμών μουσικής, οι οποίες σήμερα απαντώνται στην Κεντρική Αμερική και την Κεντρική Αφρική. Με άλλα λόγια, έρχεται ο άνθρωπος, παίρνει μια μορφή πρωτογονική και την εισάγει μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι όμως ζουν όχι υπό πρωτογονικές καταστάσεις. Αλλά πώς γίνεται αυτό αποδεκτό από τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος μέσα του, όπως γνωρίζετε, φέρνει, έχει το όποιο θηρίο, έχει τον πρωτογονισμό του, έχει την κακότητα, έχει την αμαρτία. Αυτά τα πράγματα, για να απαλλαγεί από αυτά, θα πρέπει να κάνει έναν αγώνα πνευματικό.
Έρχεται λοιπόν με τον τρόπο αυτό και ξυπνά και ερεθίζει ποιότητες πρωτογονικές μέσα στον άνθρωπο και μάλιστα σε μια ηλικία κυρίως την εφηβική, κατά την οποία το παιδί μέσα από αυτήν την έκρηξη των δυνατοτήτων την οποία προσωπικά ζει, δεν είναι δυνατόν να διακρίνει εάν έχει αγαθό ή κακό στοιχείο. Έτσι λοιπόν διολυσθένει σε δρόμους και σε ατραπούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι, ακόμη δυστυχώς και για την ψυχική του υγεία. Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε παιδιά τα οποία ανέπτυξαν μείζονος σημασίες ψυχολογικά προβλήματα και που αυτά συναρτώνται πάντοτε με συνεχή, μόνιμα και διαρκή τέτοια ακούσματα. Πρωτογονικά ακούσματα των γνωστών αυτών μουσικών, οι οποίες μας εισάγονται άκρητα από την δύση, μουσικών οι οποίες δεν έχουν ρυθμό, δεν έχουν τάξη, αντιθέτως μέσα από ένα σύνολο πλήθων, λήθων, ατάκτων, κεράμων, ατάκτως ερημένων, παρέχουν και δίδουν στον άνθρωπο, κυρίως στον νέον άνθρωπο, αυτήν την αίσθηση της αταξίας. Εδώ πάλι θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Και αυτή την παρένθεση θα τη συνδυάσω για την αγάπη σας, δίνοντας απλά και μόνο έναν ερεθισμό, θα τη συνδυάσω με νέες μορφές του γονιμοποίησεως του ανθρώπινου γενετικού υλικού που δημιουργούν στη συνέχεια και τις καινοφανείς δυνατότητες καινοφανών μορφών οικογένειας, όπως των μονογονεϊκών μορφών οικογένειας ή των μορφών οικογένειας από ομοφυλοφίλους. Και μιλάω για τη γνωστή σε όλους σας εξωσωματική γονιμοποίηση. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στη μήτρα της μητέρας του, βρίσκεται σε ένα απόλυτο και εκεί μεγαλώνει, έτσι ο Θεός το όρισε, μέσα σε ένα απόλυτο σκοτάδι και με μόνο θα λέγαμε ακουστικό ερέθισμα τους τύπους της καρδιάς, τους ρυθμικούς τύπους της καρδιάς της μητέρας του. Σε αντίθεση, με την σύλληψη η οποία γίνεται in vitro, δηλαδή στον, εκτός της μήτρας, σε τεχνητό κυρίως περιβάλλον, όπου προσπαθούν εκεί πέρα, κάτω από κάποιο φως, γιατί διαφορετικά χωρίς φως δεν είναι κάτι δυνατόν να γίνει, και κάτω από την επίδραση κάποιων άλλων μουσικών, βεβαίως κλασικής μουσικής και όχι έντονης μουσικής. Όμως η φύση έχει τον δικό της ρυθμό και ο Θεός όρισε αυτός ο ρυθμός της καρδιάς της μητέρας να ακούγεται από το παιδί από αυτήν ακόμη την ώρα της συλλήψεως. Αντιλαμβάνεστε πόσο όμορφα συμμετέχει ψυχοσωματικά όλος άνθρωπος και ποια είναι η αξία της μητέρας, αν κανείς μπορεί να την θεωρήσει και από αυτήν ακριβώς την οπτική γωνία. Ερχόμαστε λοιπόν σε οψιμότερες ηλικίες να εισάγουμε την αταξία στα παιδιά, να εισάγουμε κάτι το οποίο τους βγάζει έξω από τον εαυτό του, γιατί όλες αυτές οι μουσικές, όπως σας είπα, έχουν πρωτογονικό χαρακτήρα, όντως χρησιμοποιούνται από λαούς της μέσης της Αφρικής και της μέσης της Κεντρικής Αμερικής και χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες θρησκευτικές, μεταφυσικές, εκστατικές. Δεν βοηθάει λοιπόν την πρόοδο του παιδιού αυτό, αλλά αντίθετα, εάν στα παιδιά μας δώσουμε άλλη όθηση, άλλες προοπτικές, άλλον τύπο μουσικής, ομορφιάς πραγματικής, τάξης και αρμονίας, όπως από τα αρχαιότατα χρόνια μας μιλούσαν, θέλετε, για τους δικούς μας, ο Πυθαγόρας, επί παραδείγματος, στη συνέχεια ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ούτω καθεξής. Πραγματικά τους προσφέρουμε μια δυνατότητα ψυχαγωγίας άριστης, αλλά το κυριότερο ότι τους αποτρέπουμε από τη διολύστησή τους σε κατήφορους τέτοιους που μπορούν να έχουν πράγματι αποτελέσματα ιδιαίτερα δυσάρεστα για ολόκληρη τη ζωή τους. Η άλλη μορφή
της ψυχαγωγίας των παιδιών και μάλιστα κατά την περίοδο εκείνη της εφηβείας τους, είναι η ενασχόλησή τους με το έντυπο υλικό, το οποίο πλουσιοπάροχα σήμερα δίνεται και αφιδόλευτα βεβαίως παρέχεται από την σημερινή μας κοινωνία. Σε οποιοδήποτε περίπτερο και αν πάει, με ένα ευτελές ποσό μπορεί να πάρει πολλά και ποικίλα το παιδί και εκεί πράγματι μέσα να απολαμβάνει σε εισαγωγικά πράγματα που θα φουντώνουν την ονειροπόλησή του, τον φαντασιασμό του σε τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να βρίσκεται εκτός πραγματικότητος. Αν το μάθουμε το παιδί να ανοίγει ένα βιβλίο, να διαβάζει και πράγματι να αυξάνει την φαντασία του, γιατί προσέξτε, ο παππούς του έδινε το παραμύθι, αυτομάτως το παιδί λειτουργούσε με την δυνατότητα της φαντασίας του και ανέπτυσε κόσμος. Τον κόσμο τον παιδικό, τον όμορφο παιδικό κόσμο, για να δώσει αυτός ο κόσμος την θέση του στον κόσμο της εφηβείας και ο κόσμος της εφηβείας στον όριμο κόσμο. Και ένα τρίτο σημείο, ιδιαίτερα σημαντικό, το πλέον σημαντικό θα έλεγα, είναι η ενασχόληση σήμερα των παιδιών κυρίως με την τηλεόραση, με την εικόνα την κινούμενη. Ο Ηράκλειτος στην αρχαιότητα μας έλεγε το εξής χαρακτηριστικό, ότι οφθαλμοί των νότων, ακριβέστεροι μάρτυρες. Αυτό δηλαδή το οποίο προσλαμβάνουμε με τα μάτια μας αποτυπώνεται, θα το λέγαμε με τους δικούς μας σήμερα όρους, πολύ περισσότερο, πολύ εντονότερα μέσα στην συνείδηση του ανθρώπου, κυρίως βεβαίως και πρωτογενώς στον εγκέφαλό του και στη συνέχεια διαχέεται μέσα στη συνείδησή του από το οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οφθαλμοί των νότων ακριβέστεροι μάρτυρες. Έχετε λοιπόν η τηλεόραση η οποία με την ένταση των χρωμάτων δημιουργεί τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις οι οποίες πράγματι όσο και αν σας φαίνεται αυτό είναι και άγουν τον άνθρωπο στην ειδωλολατρεία. Τι σημαίνει αυτό που σας λέω? Μα γινόμαστε ειδωλολάτρες? Όχι. Αλλά υπάρχει όμως και ένας τρόπος, θα λέγαμε, εξισωμένος με τον ειδωλολατρικό τρόπο σκέπτεσαι. Τι κάνει η τηλεόραση? Φωτίζει σε λάθος στόχο με τους, προβολίστες. Και αυτός ο λάθος στόχος είναι βέβαια προσημειωμένος, γιατί έτσι θέλει να κάνει. Και να εντυπωθεί στη συνείδηση του ανθρώπου ως όλον, ως ολότητα το μέρος. Έτσι, η ολότητα χάνει το νόημά της και το μέρος παίρνει την θέση της ολότητας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάρτε ένα πολύ απλό παράδειγμα, ένα παράδειγμα με τις διαφημίσεις. Μια διαφήμιση λοιπόν προβάλλει κάτι και το προβάλλει μέσα στο σύνολο κόσμο. Θέλει, ξέρω, να προβάλλει ένα φρούτο, ένα προϊόν και ούτω καθεξής. Θα το προβάλλει παραδείγματι μέσα στη φύση. Όμως θα εστιάσει κυρίως και κατεξοχή η τηλεόραση τον στόχο της σε αυτό το οποίο θέλει να μας δείξει. Τα μάτια μας θα πέσουν εκεί πάνω και αυτό το οποίο θα εντυπωθεί θα είναι ότι όλο το άλλο περιβάλλον θα χάσει την αξία του μέσα στο νου μας και θα υπάρξει ως κυρίαρχη μορφή αυτό που ο άλλος θέλει να μας εισαγάγει μέσα μας. Αυτό είναι η ειδωλολατρεία, δηλαδή το όλο να το βάζουμε στην άκρη και αντί για το όλο να απολυτοποιούμε το μέρος. Εδώ θα πάλι, για να το καταλάβετε αυτό που σας λέω, θα αναφερθώ σε μια πολύ ελληνική λέξη, ιδιαίτερα ελληνική λέξη, παρεξηγημένη λέξη πολλές φορές, τη λέξη αίρεση. Τι σημαίνει αίρεση και γιατί λέμε ότι αυτό αποτελεί αίρεση? Αν έχουμε μια πίτα και επιλέξουμε, διαλέξουμε κάποια κομμάτια
και τα πάρουμε, αντιλαμβάνεστε ότι η πίτα θα μείνει λειψή. Από το ρήμα ερέω ερώ που λέγει εκλέγω, προέρχεται και η λέξη αίρεση, που σημαίνει από το όλον. Ας πάρουμε λοιπόν την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Απόλυτη διδασκαλία λοιπόν. Μου αρέσει ένα κομμάτι. Παίρνω αυτό το κομμάτι και αυτό το κομμάτι εγώ το κάνω όλον. Αφήνω στην άκρη όλο το άλλο μέρος του Ευαγγελίου, το απομονώνω αυτό το κομμάτι και αυτό είναι πλέον η πίστη μου. Αίρεση λοιπόν είναι η επιλογή του μέρους και η απολυτοποίηση του μέρους. Αυτό λοιπόν κάνει σήμερα και η τηλεόραση και μάλιστα με την μεγάλη και ιδιαίτερα σημαντική συμβολή θα λέγαμε στο έργο της εικόνας, η οποία δημιουργεί πράγματι τεράστια προβλήματα όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους. Ξέρετε ότι έχουμε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα στα πλαίσια των συζυγικών σχέσεων που προέρχονται ακριβώς από αυτήν την κινούμενη εικόνα. Γι' αυτό και οι επιλογές μας και η προσοχή μας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερες απέναντι σε αυτό το εργαλείο, το οποίο μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει καλώς, μπορεί όμως να το χρησιμοποιήσει και λάθος. Και ας μην δυσμονείτε ότι αυτός ο τρόπος ψυχαγωγίας για το παιδί δεν δίνει μια βασική δυνατότητα. Τι? Δεν του δίνει την δυνατότητα να διαλεχθεί με τον άνθρωπο ο οποίος του λέει και του προσφέρει το όποιο μήνυμά του. Απλά το παιδί προσλαμβάνει την εικόνα, είναι ευχάριστη η εικόνα, απολαμβάνει αυτό το οποίο βλέπει, περνάνε τα μηνύματα, όμως δεν κινητοποιείται, δεν δραστηριοποιείται, δεν λειτουργεί παραγωγικά το ίδιο το παιδί για να αναπτύξει σωστά τόσο τη σκέψη του, τη φαντασία του, όσο και στη συνέχεια να διαμορφώσει τις όποιες ονειροκολλήσεις του. Βρισκόμαστε σε μια εποχή η οποία έχει τις προκλήσεις της και οι παλιότερες εποχές είχαν τις δικές τους προκλήσεις. Η δική μας όμως εποχή έχει πολύ οξύτερες και φρικτότερες προκλήσεις. Εάν κάποτε η Εκκλησία απαιτούσε πάντα μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας των πιστευόντων στον Χριστό να μαρτυρεί κανείς για την πίστη του, μην νομίζετε ότι σήμερα δεν είμαστε σε περίοδο που θα πρέπει να μαρτυρούμε κατά την πρωτογενή έννοια του όρου για την πίστη μας. Γιατί και ο αγώνας τον οποίο εμείς μπορεί να κάνουμε, τα παιδιά μας μπορούν να κάνουν απέναντι σε τέτοιους ερεθισμούς εξωγενείς δεν είναι μικρός. Είναι ένας αγώνας μαρτυρίου, ένας αγώνας πίστεως. Κάποτε η ίδια η κοινωνία την οποία συγκροτούμε ή το δυνατόν από μόνη της να δημιουργήσει αγαθές προϋποθέσεις ούτως ώστε να στηρίξει εμάς ως οικογενειάρχες, ως πατέρα και μητέρα, να στηρίξει τα παιδιά μας στη συνέχεια μέσα στο ευόλιστο του χαρακτήρας τους. Ήταν δυνατόν λοιπόν η κοινωνία η ίδια να ορθώσει τα τείχη της και να πει ότι τα όρια σου είναι μέχρι εδώ. Σήμερα τα όρια αυτά έχουν καταργηθεί. Τα τείχη έχουν πέσει και οι εχθροί είναι πολλοί και έχουν εισδύσει μέσα ακόμη και σε αυτούς τους ιερότερους χώρους όπως είναι ο χώρος της οικογένειας για να δημιουργήσουν και δημιουργούν βεβαίως τεράστια προβλήματα. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι σήμερα, στις μέρες μας και όσο μεγαλώνει, όσο περνάει ο καιρός, τα λεγόμενα ψυχικά προβλήματα είναι κυριολεκτικά αυξημένα. Ότι μέρα με τη μέρα τα προβλήματα αυτά ταλανίζουν ολόκληρες οικογένειες και πράγματι ο άνθρωπος μπορεί σε ένα κάποιο μέτρο να κερδίζει ελάχιστα με τα επιτεύγματα
της λογικής του, της σκέψης του, της επιστήμης λέμε. Η επιστήμη βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη και άσχετη από τον άνθρωπο, είναι ο ίδιος. Ο άνθρωπος είναι το ίδιο το στοιχείο, το θείο το οποίο έχει μέσα ο άνθρωπος. Μπορεί να κερδίσει κάποια χρόνια επιβίωσης, όμως χάνει την ποιότητα της ζωής του. Όμως ο άνθρωπος σήμερα βρίσκεται σε ένα αγώνα, σε έναν αγώνα και πράγματι παλινοδεί μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ιδιαίτερα πραγματικά σκληρός. Και εμείς οι χριστιανοί βλέπουμε και κάτι άλλο, ότι εάν ο κόσμος αυτός έρχεται και παρέρχεται και όντως έτσι τα πράγματα έχουν και επειδή στη συνέχεια έχουμε την ελπίδα μας και την προοπτική μας στον μέλλοντα κόσμο, τον αιώνα της Βασιλείας του Θεού, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι οι τρόποι ζωής τους οποίους σήμερα θα ακολουθήσουμε θα είναι τέτοιοι τρόποι ζωής που θα μας βγάλουν έξω από τον τελικό προορισμό μας, που είναι ο προορισμός κάθε ανθρώπου, ο προορισμός της ελεύσεώς μας στη γη. Τι δηλαδή, του να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το οποίο βαθιά μέσα στην καρδιά του κάθε άνθρωπος επιθυμεί, να ζήσει μακάρια και αιώνια κοντά στο Θεό, κοντά στο φως του, κοντά στην αγάπη του, μέσα σε μια κοινωνία πράγματι αγάπης με τον Θεό, με τους Αγίους, με τους Αγγέλους, με όλους τους συνανθρώπους, να γίνει πραγματικότητα. Η οικογένεια λοιπόν αποτελεί τον ιερό χώρο, αποτελεί την ιερή παρακαταθήκη μέσα στην οποία μπορούμε πράγματι να συνοικοδομήσουμε όλοι μας έναν υγιή ψυχισμό των παιδιών μας, να δώσουμε στα παιδιά μας πνευματικές προοπτικές, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν κανόνας, μπούσουλας θα λέγαμε ζωής, δεν είναι ο Λόγος του Θεού, δεν είναι το Ευαγγέλιο, το μοναδικό σώζον μέσα στον κόσμο αυτό, τον απατεώνα τον οποίο ζούμε. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί και αμετακίνητοι σε αυτές τις αρχές, τις οποίες παραλάβαμε και με τις οποίες έζησαν οι προγονείς μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας, αιώνες ολόκληρους. Αυτές λοιπόν τις αρχές θα πρέπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας να τις εγχαράξουμε και να προχωρήσουμε αταλάντευτα μέσα στη ζωή, παρά τις όποιες σιρήνες οι οποίες ακούγονται καθημερινά. Η Εκκλησία είναι ο χώρος της ελπίδας. Και πράγματι, όταν μέσα στον εβδομαδιαίο κύκλο περιμένουμε με τόση λαχτάρα και ομορφιά την Κυριακή, μπορούμε να πούμε συμβολικά και παραβολικά, εφόσον υπάρχει Κυριακή, υπάρχει ελπίδα, γιατί η Κυριακή είναι η ημέρα της Αναστάσεως. Ας προχωρούμε λοιπόν σε αυτή την νοητή Κυριακή, σε αυτή την ημέρα της ελπίδας και ας αγωνιζόμαστε. Ο Αναστάς Χριστός θα είναι ο συμπαραστάτης μέσα σε αυτόν τον αγώνα και την προσπάθεια, αγώνα ο οποίος θα μας φέρει προσωπική δικαίωση και θα επισπάσει πάνω μας, αλλά και στα παιδιά μας και σε ολόκληρο τον κόσμο, την χάρη του Θεού. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω απόψε και από εκεί και πέρα δεν ξέρω την οικονομία των συναντήσεων αυτών, αν έχετε την δυνατότητα, την θέληση, κάποια ερωτήματα πάτε για να... Ό,τι θέλω να πεις κάτι. Έτσι. Λοιπόν, να σας ακούσω. Μία ερώτηση, Πάτερ, από το τελευταίο κανάλι του RTV, μας από τον Κοροπίου, το δικό. Μπορείτε να ονομάσετε, αν γνωρίζετε, τα κέντρα τα οποία ψυχολογούν τους ανθρώπους διαμέσου της τηλεοράσεως όπως θέλουν αυτοί. Αν τα γνωρίζετε και ποια είναι αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα, όμως οπωσδήποτε σε κάθε επίπεδο της σύγχρονης κοινωνικής ζωής και με την ανάπτυξη των μεθόδων βέβαια ψυχολογίας δημιουργούνται τέτοιες δυνατότητες και προοπτικές
ούτως ώστε να επηρεάζουν οι άνθρωποι τον συνάνθρωπό τους σύμφωνα με τα όποια τους συμφέροντα. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι αποτελεί αυτή η ψυχολογική δυνατότητα πρόσβασης στον ψυχισμό του ανθρώπου και κυρίως και κατ' εξοχή μέσα στις μάζες, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τον εντυπωτύπο και ούτω καθεξής, αποτελεί ένα όπλο σε αυτούς οι οποίοι πάντοτε είχαν και την δύναμη και το χρήμα. Γιατί για να πούμε ότι υπάρχουν οργανωμένα κέντρα τα οποία κατευθύνονται, δεν θα μπορούσα, τουλάχιστον προσωπικά, να το πω. Προσωπικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Όμως εγώ ως κέντρο θα έβλεπα τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτόν ο οποίος κάποτε, σε παλιότερες εποχές, είχε τους δούλους. Σήμερα άλλαξε η μορφή της δουλείας και έχουμε έναν άλλον τύπο και άλλη μορφή και άλλο χαρακτήρα δουλείας, ο οποίος ίσως είναι σκληρότερος από αυτόν τον τρόπο και τον τύπο δουλείας των περασμένων αιώνα. Είναι ένας τρόπος πνευματικής και ψυχολογικής δουλείας του ανθρώπου για την εξυπηρέτηση των όποιων συμφερόντων τόσο των εξουσιαστών όσο και των άλλων, οι οποίοι προάγουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Αυτά θα έλεγα. Πάτε, δύο παραδείγματα πάνω στο θέμα της εξωσωματικής και της εσωμήτριας ανάπτυξης του παιδιού. Να το καταλάβουμε ακόμη καλύτερα. Μπορείτε να μας δώσετε? Ναι, μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Εγώ θα σας δώσω όμως δύο. Α, μπορεί. Βεβαίως, μπορώ να σας δώσω και αν θέλετε να την ερχόμενη χρονιά, εν πάση περιπτώσει, να σας πω πολύ περισσότερα πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο ακριβώς θέμα. Ξέρετε ότι με την ανάπτυξη της εξωσωματικής γονιμοποίησης, να αναφερθώ καταρχήν στον χώρο της οικογένειας. Ενδεχομένως αύριο υπάρχουν βέβαια τέτοια ανοίγματα και τέτοιες δυνατότητες να ζητήσει κάποια γυναίκα να γονιμοποιηθεί κάποιο άριο, άλλωστε υπάρχουν τράπεζες σπέρματος και έτσι να έχουμε, είναι ένα ενδεχόμενο, έτσι, παιδιά χωρίς πατέρα, δηλαδή παιδιά έξω από τη δομή της οικογένειας. Σκεφτείτε τον εαυτό σας πώς θα ξέρει τον πατέρα σας και τη μάνα σας. Σκεφτείτε ακόμη τον αγώνα τον οποίο είχαμε δει στις τηλεοράσεις, τον αγώνα των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι είχαν κάποτε, είχαν μείνει, συγγνώμη, κυρίως πάνω στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Στυλιανό, έχετε ακούσει προφανώς όλοι σας, σε αυτό το ορφανοτροφείο και αποζητούσαν τις ρίδες τους. Σκεφτείτε τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι παρότι μπορεί σήμερα να έχουν μια άνεση οικονομική, την οποία όμως τους έδωσαν οι θετείς γονείς τους, άνθρωποι που με αγάπη, επειδή εγκαταλείφθηκαν σαν παιδιά οι άλλοι, τα πήραν, τα μεγάλωσαν και τους δίνουν όλη τους την ζωή, όμως φτάνουν σε ένα οριακό σημείο και γυρνάνε πίσω και λένε ποιες είναι οι ρίζες μου, από πού προέρχομαι, πού είναι οι καταβολές μου οι γενετικές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, γιατί ξέρετε ότι αυτός ο οποίος δίνει σπέρμα, η ανωνυμία είναι δια νόμου επιδεδειγμένη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχουμε και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας ενός παιδιού. Έχουμε λοιπόν σαφώς μονογονεϊκές οικογένειες. Τα τραύματα, τα προβλήματα τα οποία θα υπάρχουν στα παιδιά, αλλά και εάν έχουμε ως άνθρωποι το δικαίωμα να φέρουμε στον κόσμο τέτοιους ανθρώπους, εμείς οι οποίοι δεν θα γνωρίζουν τον πατέρα τους, οι οποίοι δεν θα γνωρίσουν την θαλπορή της οικογένειας όπως η φύση στην επιτάσσει. Και όταν λέω η φύση στην επιτάσσει, όπως ο Θεός την όρισε να λειτουργεί μέσα μέσα στην φύση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουμε το τεράστιο πρόβλημα ότι μπορεί να υπάρχει, ας το πω έτσι, μια ομοφιλοφιλική οικογένεια, σε εισαγωγικά οι λέξεις, πάντα γυναικών. Η μία λοιπόν γυναίκα να δώσει το άριό της να γονιμοποιηθεί και έτσι δύο γυναίκες ως δίθεν ζευγάρι να μεγαλώσουν ένα παιδί. Ή σε αντίθετη περίπτωση, ένα ζευγάρι ομοφιλοφίλων ανδρών να δώσει κάποιος το σπέρμα του και να υπάρξει η γονιμοποίηση σε δανεική, όπως λέμε, μήτρα,
και το παιδί αυτό να έρθει μέσα σε αυτόν τον δίθεν, τον Ιωνί, τον δίθεν, μάλλον όχι Ιωνί, τον δίθεν οικογενειακό χώρο για να αναπτυχθεί. Δεν μας επιφυλάσσουν πολλά αγαθά όλες αυτές οι μέθοδοι, αλλά το κυριότερο και το βασικότερο είναι το εξής, ότι και αυτό είναι και το ερώτημα, το κατεξοχή, το οποίο τίθεται και με έκπληξη κανείς βλέπει ότι δεν τίθεται μόνο από εμάς, οι οποίοι σκεφτόμαστε πάνω στο ανθρώπινο πρόσωπο και με την σαφή διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά το βλέπει και σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται πράγματι με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Γράφει ένας εκ των πρωτοστατισάντων στην εξωσωματική, ο πρώτος ο οποίος έγινε, θα λέγαμε, ο επιστημονικός πατέρας του πρώτου παιδιού στη Γαλλία, της Αμαντίν, της Αμυγδαλίτσας, ο οποίος είναι ο Ζακ Τεστάν και ο οποίος από υπέρμαχος της εξωσωματικής έγινε ένας σκληρός πολεμιός της. Γράφει λοιπόν το εξής: «Μάθαμε να λέμε τον άνθρωπο ως άνθρωπο λίγο μετά τη γέννησή του. Μάθαμε να λέμε τον άνθρωπο ως άνθρωπο λίγο πριν το θάνατό του. Τελικά μιλάμε για τα απόβλητα της ανθρώπινης φύσης. Τι εννοεί με αυτόν τον τρόπο? Επειδή θέλουν τον άνθρωπο να τον θεωρούν ως άνθρωπο όχι από τη σύλληψή του, γι' αυτό λέει θεωρούμε πλέον τον άνθρωπο μετά από λίγο καιρό, και επειδή όπως γνωρίζετε όλοι σας ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, το πρόβλημα του εγκεφαλικού θανάτου, καταργούμε τον άνθρωπο πριν πάψει η κυκλοφορία του αίματος μέσα στο σώμα του και τον αποβάλλουμε. Είναι ένα απόβλητο και ο πρώτος και ο δεύτερος. Τελικά πού πάμε? Θα έλεγε ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, πάμε σε μια πολιτισμένη ανθρωποφαγία. Εκεί λοιπόν είναι το οριακό σημείο της κρίσης. Ο άνθρωπος από πότε είναι άνθρωπος? Εμείς γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και δεν είναι μόνο η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, εγώ και μόνο αυτό να υπήρχε, η διδασκαλία του Ευαγγελίου, δεν είχα κανένα άλλο λόγο, απλά στηρίζω, θα λέγαμε, και με τα δικά τους λόγια και με τις δικές τους αντιλήψεις αυτά τα οποία από αιώνων λέει η Εκκλησία. Γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος εξ άκρας συλλήψεως από τη στιγμή κατά την οποία δημιουργείται το λεγόμενο ζυγωτό κύτταρο. Από τη στιγμή κατά την οποία το σπερματοζωάριο εισδύει στο οάριο και δημιουργείται το πρώτο κύτταρο, έχουμε την σύνθεση, εκείνη την γονιδιακή, η οποία θα αναπτυχθεί, θα μεγαλώσει, έχουμε το μπουμπουκάκι το οποίο θα αναπτυχθεί και θα γίνει τριαντάφυλλο. Μας λέει λοιπόν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, μας λένε ότι ο Κύριος εξ άκρας συλλήψεως είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο άνθρωπος από αυτό το σημείο της συλλήψεως του είναι απολύτως τέλειος άνθρωπος. Ο Θεός τον βλέπει. Είναι αυτός ο οποίος τον έπλασε μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Σύ αντελάβουμε εκ μητρός, εκ κοιλίας μητρός, μου λέει ο Δαβίδ. Και αν πάμε στο εβραϊκό κείμενο, δεν λέει ακριβώς ότι σύ με ανέλαβες τρόπον τεινά και με υπερίσπισες από τότε που ήμουν μέσα στη μήτρα της μητέρας μου, λέει ο προφήτης. Λέει το εβραϊκό κείμενο, σύ με έπλεξες. Το ανθρώπινο δηλαδή σώμα το βλέπεις σαν ένα όμορφο πλεκτό κέντημα το οποίο το κάνει ο Θεός, και παρεμβαίνουμε εμείς σε αυτό το πλεκτό του Θεού, σε αυτό το κέντημα και την ομορφιά του Θεού για να δώσουμε ένα τέλος. Για όλους σας που έχετε οπωσδήποτε παιδιά στο σχολείο, εγώ θα έλεγα το εξής: πάρτε ένα βιβλίο της βιολογίας των παιδιών και δέστε το DNA. Είναι πραγματικά ένα πλέξιμο, είναι μια πλοκή, είναι ένα καλλιτέχνημα σαν αυτό το οποίο κάνετε εσείς οι γυναίκες και που μας το εκθέτετε στα τραπέζια τόσο όμορφα και το χαιρόμαστε. Πόσο όμορφα λοιπόν η Αγία Γραφή μας το λέει. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι έρχεται η επιστήμη να δει ότι ο Θεός πλέκει τον άνθρωπο. Μας το λέει με την ίδια λέξη. Δέστε λοιπόν να δείτε τι όμορφο πλεκτό είμαστε και από πού ξεκινάμε και πόσο όμορφα
τα λέγει ο λόγος του Θεού. Έως άρτη εργάζομαι. Έως άρτη εργάζομαι. Αυτό βέβαια, εντάξει, είναι ένα άλλο θέμα, πολύ ευχαρίστως να το εκθέσουμε, γιατί είναι, έχει τεράστιες οπωσδήποτε διαστάσεις και η προβληματική και τα ερωτήματα των ανθρώπων είναι πάντοτε ιδιαίτερα σημαντικά. Εγώ, επειδή ακριβώς κάματε την ερώτηση, θα σας πω το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Γιατί κανείς προσφεύγει, γιατί καταφεύγει στην εξωσωματική γονιμοποίηση, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτό που θα σας πω, ότι είναι ο απόλυτος λόγος. Όμως, από την πλευρά των γυναικών, η μεγαλύτερη πλειοψηφία εκείνων οι οποίες προέρχονται είναι από προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από λοιμώξεις του εν γέννη γεννητικού συστήματος και οι οποίες από τους ερευνητές αποδίδονται στην ελευθεριότητα της σεξουαλικότητας η οποία σήμερα υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, αυτά τα οποία αναπνέουμε. Δηλαδή, η εν γέννη οικολογική καταστροφή δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Καταστρέφουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και πάμε από παράπλευρους δρόμους για να δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις και για αυτήν ακόμη την επιβίωσή μας. Κανείς δεν ξέρει το ότι μια δεύτερη, μια τρίτη γενιά είναι δυνατόν να επιφέρει. Εγώ μόνο ένα παράδειγμα φέρνω, τουλάχιστον στον χώρο της παιδιατρικής γνωρίζουμε σήμερα ότι ορισμένα προβλήματα είναι σημαντικά προβλήματα, είναι διπλάσια στο πληθυσμό των παιδιών που γεννήθηκαν με εξωσωματική γονιμοποίηση σε σχέση με τα παιδιά εκείνα τα οποία δεν γεννήθηκαν με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δεν σημαίνει ότι το ποσοστό και η διαφοροποίηση είναι ιδιαίτερα εξεσημασμένη και τεράστια, όμως εγώ καταθέτω αυτό το οποίο μετά από 25 χρόνια πρακτικής εξωσωματικής γονιμοποίησης σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Να σας ακούσω. Παρακαλώ. Η εξωσωματική γονιμοποίηση που είπατε προηγουμένως έχει καμία συνάμβια με την κλωνοποίηση. Είπα να κάνουμε την αριανή φυλή που έκανε ο Χίτλερ. Ακούστε, που διάλεγε τα μάτια και τα... Η κλωνοποίηση είναι μία εξωσωματική διαδικασία. Σήμερα απαγορεύεται να προάγεται η διαδικασία αυτή της κλωνοποίησης, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γίνεται όμως πάντα με διαδικασία εξωσωματική, με τη διαφορά ότι στην κλωνοποίηση, στην εξωσωματική γονιμοποίηση χρησιμοποιούνται βιολογικά τα γεννητικά κύτταρα και του άρενος και του θύλεως, ενώ στην κλωνοποίηση χρησιμοποιείται μόνο το γεννητικό κύτταρο του θύλεως και χρησιμοποιείται από την άλλη πλευρά ένα σωματικό κύτταρο του όποιου άλλου προσώπου. Υπάρχουν διαφορές. Αλλά επειδή ακριβώς μιλήσαμε σήμερα και για την ψυχαγωγία και επειδή μιλάνε για αυτήν την παραγωγή ομοιόμορφων ακριβώς ανθρώπων, κάτι και που βιολογικά δεν γίνεται, για τον εξής απλούστατο λόγο με την κλωνοποίηση. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και θα το τονίσουμε συνεχώς. Απατούν τον κόσμο λέγοντας αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται βιολογικά, ακόμη βρέστε τα μονογενή δίδυμα, δηλαδή βρέστε δύο δίδυμους που μοιάζουν, που προέρχονται από ένα όριο, που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Υπάρχουν μικροδιαφορές. Δηλαδή η ίδια η φύση δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση του ενός με τον άλλο άνθρωπο. Αλλά και αν ακόμη υποθέσουμε ότι αυτό γίνεται, που δεν γίνεται βιολογικά, ο κάθε άνθρωπος έχει έναν δικό τρόπο ζωής. Αυτό σημαίνει τι? Ότι η πλαστικότητα την οποία έχει το κεντρικό νευρικό σύστημα διαφοροποιεί τον έναν από τον άλλον. Εάν εσείς, επί παραδείγματι, είχατε μια αδελφή η οποία ήταν δίδυμη ή κλωνοποιημένη από εσάς, έτσι, και είχατε όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή να είστε της ίδιας ηλικίας και ούτω καθεξής, δεν θα μπορεί να καθόσασταν στην ίδια καρέκλα μαζί της και να έχετε την ίδια, θα λέγαμε, οπτική εικόνα του ίδιου κόσμου, θα είχατε άλλη αντίληψη του κόσμου, άλλη εκείνη. Αυτό τι κάνει όμως στη συνέχεια? Δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις συνείδησης και προσωπικότητας σε εσάς
και άλλη σε εκείνη. Επειδή λοιπόν μιλήσατε για τον Χίτλερ, το πλέον επικίνδυνο δεν είναι αυτό. Δεν είναι η κλωνοποίηση με αυτόν τον τρόπο. Το πλέον επικίνδυνο είναι η κλωνοποίηση η οποία προάγεται μέσα από αυτές τις μεθόδους και που ο κύριος από τον τηλεοπτικό σταθμό μας είπε, μέσα από την ψυχολογική επιρροή την οποία οι επιτίδιοι ασκούν στις μάζες. Ο Χίτλερ δεν κλωνοποίησε βιολογικά ανθρώπους. Τους κλωνοποίησε, θα λέγαμε, ψυχολογικά. Αυτό είναι το δύσκολο. Και η Εκκλησία μας, να δείτε την αντιστροφή των πραγμάτων στον άνθρωπο αναγνωρίσει τι. Την απόλυτη ελευθερία, ως τη θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Πριν από λίγο καιρό γιορτάσαμε το Πάσχα. Τι έλεγε ο ιερεύς? Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Το θέλω και το κάνω. Άρα, εκείνο το οποίο στηρίζουμε είναι η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Και ο Θεός σέβεται αυτή την ελευθερία, όπως σεβάστηκε την ελευθερία του Αδάμ και της Εύας. Έτσι θα σεβαστεί και την ίδια τη δική μας την ελευθερία. Σεβάστηκε βέβαια και την ελευθερία της υπεραγίας Θεοτόκου, με τη διαφορά ότι η μεν ελευθερία του Αδάμ και της Εύας έφερε την καταστροφή, η δε ελευθερία της υπεραγίας Θεοτόκου έφερε τη σωτηρία στο γένος μας. Ευχαρίστως. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τον τύπο, από τα διάφορα άλλα μέσα. Το ένα. Σε αυτό το σημείο βέβαια η δυσκολία είναι αυξημένη, έτσι, διότι το παιδί θα πάει στο σχολείο, θα περάσει από τα περίπτερα, θα ανοίξει την τηλεόραση, μα ειδήσεις να δεις, θα πέσουν οι διαφημίσεις. Η δυσχέρεια είναι αυξημένη. Το να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιους όρους, κάποιες οριοθετήσεις στην αγωγή των παιδιών μας με την προσωπική μας κουραστική όμως επίβλεψη, αυτός θα ήταν ένας πρώτος παράγοντας. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ότι θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά και να τους εξηγούμε. Δεν πρόκειται να μας καταλάβουν. Όμως με τον λόγο το δικό μας ασκούμε αγωγή. Και η αγωγή αυτή, έστω και εάν λειτουργεί μέσα από την επιβολή της ή ασδήποτε εξουσία στην οποία αυτή τη στιγμή ασκούμε ως γονείς, όμως δημιουργεί αγαθές προϋποθέσεις για να μπορέσει το παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, κάτω από τις εμπειρίες της ζωής, να αξιολογήσει τα πράγματα με πολύ θετικότερο τρόπο. Και ένας τρίτος παράγοντας είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λίγα λόγια στο παιδί για το Θεό. Πολλά λόγια στο Θεό για το παιδί. Η προσευχή μας είναι κάτι που το ξεχνάμε. Είμαστε άνθρωποι, όπως έλεγε ένας συμπορευμένος Μητροπολίτης, της δράσης αλλά και της βράσης. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε περισσότερο άνθρωποι της σιωπής, όπως η υπεραγία Θεοτόκος ήταν η κατεξοχή μορφή της σιωπής, εκείνη η οποία γνώρισε με την υποταγή της στο θέλημα του Θεού, την παρουσία του Θεού μέσα της και έγινε η μεσήτρια του κόσμου προς τον ουρανό. Δεν τη δείτε ποτέ να μιλάει, πάντα διακριτική δίπλα στον Κύριο. Και ακόμη δίπλα στο Σταυρό του, ιδού η μήτρη σου, ιδού ο Υιός σου, η Παναγία συμμετέχει. Συμμετέχει σιωπόσα, αλλά και προσευχόμενη. Θα μπορούμε να το κάνουμε. Είναι μια περίοδος ζωής σας, μια περίοδος κοινωνικών έτσι ανακατατάξεων που μας δημιουργούν παρεκκλήσεις από αυτόν τον σοφό τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων της ζωής που είναι πράγματι η προσευχή. Οι δυσκολίες είναι πολλές και γι' αυτό είπα προηγουμένως το εξής χαρακτηριστικό, ότι κάποτε η ίδια η οικογένεια μπορούσε να, η ίδια η κοινωνία μπορούσε να προστατεύσει. Σήμερα δεν προστατεύει. Να πάρω ένα παράδειγμα. Να πάρω το διαζύγιο. Συμμετείχε και η μια οικογένεια, συμμετείχε και η άλλη οικογένεια το να στηρίξουν κάποιο λάθος, κάποια παρεξήγηση, κάποια ιδιαιτερότητα την οποία μπορεί ο καθένας σαν άνθρωπος να έχει.
σήμερα, μέσα από όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία προσλαμβάνουμε, ο ένας εξωθεί τον ένα στον ένα δρόμο, ο άλλος εξωθεί τον άλλο στον δεύτερο δρόμο. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι και από εκεί. Γι' αυτό είπα ότι η ζωή μας δεν μπορεί παρά να εξομοιώνεται σε ένα μεγάλο μέτρο με τη ζωή των μαρτύρων. Είναι ένα συνεχές πράγματι και πρέπει να είναι ένα συνεχές μαρτύριο συνδύσεως. Αν κάποιος άλλος θέλει, ευχαρίστω. Άλλωστε, νομίζω έχουμε ολοκληρώσει μία ώρα. Να μην κουράσουμε τους. Και εσάς. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα χάρηκα για την παρουσία έτσι εδώ. Βέβαια, σταματώ εγώ για να μην γίνει αυτό το οποίο συνέβη σε κάποιους οι οποίοι επισκέφθηκαν ένα σπίτι και δεν έφευγαν. Οπότε ο οικοδεσπότης λέει, δεν πάμε γυναίκα να κοιμηθούμε, πως θέλουν οι άνθρωποι να φύγουν. Έτσι λοιπόν. Καλώς σας βράδυ. Καρδίως και συγχαίρουμε για την ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ομιλία του πατρός Τηλιανού Καρπαθίου. Ευχόμεθα, όπως ο καλός Θεός θα του δίνει δύναμη και υγεία σε εκείνο και στην οικογένειά του, στο δύσκολο έργο που επιτελεί. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που παρακολουθείτε με μεγάλο ενδιαφέρον τα σεμινάρια αυτά. Τελευταίος για φέτος ομιλητής θα είναι ο πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, τη Δευτέρα 26 Μαΐου. Θα δοθούν βεβαιώσεις για την εκπαίδευσή σας στη σχολή αυτή. Παρακαλώ τον πατέρα Δαβίδ, έχει το λόγο. Δεν θα σας κουράσω εγώ, γιατί ο Χριστιανός ήταν τόσο κατατοπιστικός και τόσο σημαντικός στην επισήμανση αυτών των προβλημάτων της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης γενικότερα. Όμως έχω να τονίσω ότι είπα την Σιλιάνος και αυτός και εγώ έχουμε συμπορευθεί στο Πανεπιστήμιο, τα παιδιά είναι γιος γερατικής οικογένειας. Γι' αυτό τα μηνύματα που μας έφερε είναι πολύ βαθιά, ριζωμένα από εκείνες τις οικογένειες που μεγάλωναν στην πατρίδα μας, στην επαρχία, στη Σάμο που κατάγει την πατρίδα μου, στη Διανός, και όλοι εμείς από αυτές τις οικογένειες που βίωναν την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση μέσα από το λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας. Έλεγα τόση ώρα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα, το ένα στην αγκαλιά της μάνας του Τιμώτα και το άλλο, που το μυαλό του γύριζε από εδώ και από εκεί, αδυνατώντας να παρακολουθήσει αυτά τα οποία τόσο σοφά ο πατήρ Τηλιανός, σαν το 12ετή Ιησού, δίδασκε τους Ιουδαίους. Και σκεπτόμουν εκείνη την ιερή εικόνα, όταν ο Χριστός μας επί του όρους ομιλία, κουρασμένος, ξάπλωσε για να κοιμηθεί και έφεραν οι μανάδες στα παιδιά τους για να τα ευλογήσει. Πήγαν οι Απόστολοι γεμάτοι από αγάπη και παρακάλεσαν μη τον ανησυχείτε. Και ο Χριστός μας, στην εικόνα εκείνη του προφήτη Ιακώβ, του Πατριάρχη, που λέει ο Υιός μου Ιούδας κοιμάται ως λέον και της εγερή αυτό, ξύπνησε γιατί ήταν με τα μάτια ανοιχτά. Ενός λέων και λέει άφησε τα παιδιά, άφησε τα παιδιά την πρόσμε ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία του Θεού. Για αυτά τα παιδιά έχω έρθει εγώ εδώ στον κόσμο και όταν γυρίζει σε εμάς ο μεγάλος και λέει εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδιά τα αυτά που μη εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν η Βασιλεία του Θεού ανήκει στα παιδιά
και αυτά που μας είπε ότι είναι ζητιανός απόψε, τόσο πολύ παλιός φίλος και συγκριτής και συνοδοιπόρος στα νεανικά μας χρόνια και ομοειδεάτης και ομοπάτριος, γιατί μεγαλώσαμε στον ίδιο πνευματικό πατέρα, ο πατέρα Επιφάνιο, τον αείμνηστο πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, όπου κοιτάνε και εκεί και ο κύριος Κώστας Αδάμ, στα χρόνια εκείνα του 70, όπου ακόμη διασώζεται η οικογένεια, η ιερή οικογένεια, και εμείς είμαστε γόνοι αυτών των ιερών οικογενειών, γι' αυτό και μπορούμε ακόμη να παρακολουθούμε τέτοια πράγματα και να είμαστε στην Εκκλησία. Τα άλλα παιδιά θα έχουμε στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, γι' αυτό γίνεται ο σαραντισμός. Έρχονται πολλές μανάδες και λέει οι γιαγιάδες, να παίρνει το παιδί η κόρη μου στην Εκκλησία τώρα που είναι αβάπτιστο. Και το καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως ο πατήρ Κυριανός για τα μηνύματα που προσλαμβάνει το παιδί από όλους αυτούς τους ήχους, τους μουσικούς ήχους και της εικόνας στην τηλεόραση και στα μουσικά ακούσματα. Η Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη στα παιδιά να εισαγάγει τέτοια μηνύματα ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, να γίνουν παιδες, 12 ετής και να διδάσκουν σαν τον Ιησού. Ο Χριστός μας ήταν τύπος σε όλη την μεθυκίωσή του πώς πρέπει να μεγαλώνουμε. Και γι' αυτό ρωτούσαν πώς είδε γράμματα, μη με μαθηκός, πώς γνωρίζει γράμματα χωρίς να έχει σπουδάσει. Ήταν η σοφία του Θεού. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Στυλιανό που τίμησε την παρουσία του σήμερα εδώ. Είναι σήμερα στον... Σε ποια έκλεισε? Στην Ηλιούπολη. Στον προφήτη Ηλία Ηλιουπόλεως. Εκεί είναι ο Ματισιλιανός και είναι υπεύθυνος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα ποιματικά θέματα και το βλέπω πάρα πολλές φορές στην τηλεόραση εν μέσω αφρόνων συνοδηγητών. Θα δουν να τον αποστομώσουν και επειδή η τηλεόραση θέλει να προβάλλει αυτούς κυρίως και όχι του πατέρα Στυλιανό ή τους άλλους ομιλητές, το βλέπουμε με ένα μιλήχιο ύφος να απαντά και να τους αποστομώνει μη συμμετέχοντας στις αντιρρήσεις τους και στις αρνήσεις τους αυτές που θέλουν να επιβάλλουν μέσα αυτών δίθεν των διαφορετικών προγραμμάτων. Ευχαριστούμε και ας ευχηθούμε τον χρόνο να βλέπουμε πάλι κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Thank you.